Ελένη, ο Γιάννης ο Μαυρέας, ο Γιάννης ο Μαυρέας. Αμάν το ψώνιο, αμάν το ψώνιο. Ποιο ψώνιο, βρε Ελένη, ο πιο σεξι σκηνοθέτης της γενιάς του. Με μένα το γλυκό που τη θυμάσαι δεν είχε δέσει. Δοκίμασες η πόρτα παραγγελία. Καλησπέρα Γιάννη μου, τι κάνεις, καιρό έχεις να φανείς. Ετοιμάζεις κάτι αυτήν την εποχή, υπάρχει κανένας ρόλος ελεύθερος. Έλα μόνο σου λέω. Αν καταφέρω να ανεβάσω το Ρωμαίο και την Ιουλιέτα όπως ονειρεύομαι, ο Λευτέρης Βογιατζής και ο Γιάννης Κουβαρδάς θα πάνε να γίνουν κορδελιάστρες. Θα ανεβάσεις το αριστούργημα του Σέξπιρ, χρειάζεσαι μια αριστούργημα Ιουλιέτα. Γιάννη, τι βρήκες. Ρωμαίο, Ρωμαίο, γιατί να σε λένε Ρωμαίο. Κάτσε ρε Πέγγι. Κάθομαι Γιάννη. Γιάννη, είναι ο ρόλος των ονείρων μου. Τι θες ξανθιά, θα τα βάψω. Τι θες κοντή, θα κόψω τα πόδια μου. Πριν την Ιουλιέτα, Πέγγι, προέχει κάτι πεζό. Τα λεφτά. Ντρέπομαι και να λέω αυτή τη λέξη, δεν με αγγίζουν εμένα αυτά. Αν θες κέρασε με ένα ουίσκι μαζί με το μπουκάλι. Έχω βρει ένα χώρο, ένα παλιό χειροστάσιο. Το έχω διαμορφώσει καταπληκτικά και το ονόμασα θέατρο στάσιο. Άνθρωποι και γουρούνια. Γιάννη, όλη αυτή η γουρουνίλα με έχει συγκλονίσει. Ναι, αλλά για αυτή τη γουρουνίλα έχω δώσει όλα μου τα λεφτά. Και τώρα δεν έχω να ανεβάσω την παράσταση. Χρειάζομαι ένα χορηγό. Τον βρήκες. Παγαπούλα μου, τι κάνεις τα πόδια του! Μάθω, δεν είναι δυνατόν να σε βιομηχανός να σε ερωτευμένος με ένα ταλέντο σαν και εμένα και να μην βοηθάς την καριέρα μου. Πόσοι ματσωμένοι χρηματοδοτούν τις παραστάσεις των γυναικών τους, πόσοι σκηνοθέτες και παραγωγοί βάζουν τις γκόμενες τους πρωταγωνίστριες. Σκηνοθέτης δεν μπορείς να γίνεις, παραγωγός όμως μπορείς. Μάθω, δεν αντέχω άλλο εδώ μέσα να μην καρσώ να μπουν. Θα τα σκάσεις ή αλλιώς θα σκάσω. Τι κάνει καλέ αυτή εκεί? Το μονόλογο της τρέλας. Είσαι τρελός! Θα χρηματοδοτήσεις παράσταση του ανεκδιήγητου με πρωταγωνίστρια την ανεκδιήγητη! Και ποιοι ανεκδιήγητοι θα έρθουν να το δουν αυτό, Μάνθο! Κωνσταντίνε μου, αυτά δουλεύουν τώρα πρωτοποριακά, φρέσκα σε αποθήκες, πατάρια και φούρνους. Μπα! Και μαζί με το πρόγραμμα δίνουν και μια φρατζόλα εφτάσπορο. Α, έχεις μείνει πάρα πολύ πίσω. Δεν μου λες, από πότε έχεις να πας στο θέατρο? Εγώ. Πρόσφατα δεν είδα το Μάνο Κουράγιο με τη μεγίστη Κατίνα Παξινού. Μα αυτή έχει πεθάνει εδώ και 25 χρόνια. Και πρέπει εκείνη η θαυμάσια ανάμνηση να σβήσει σε ένα γουρουνοστάσιο όπου οι ιερωμένους θα γριλίζει στα γουρούνα που τις φάζουν. Ό,τι και να πεις, εγώ θα μπω στη show business. Και πιο συγκεκριμένα στη show business. Γιατί πώς και να το κάνουμε, όλες οι σταρλετίτσες δεν θα περάσουν από τα χέρια του παραγωγού για να πάρουν το ρόλο. Καλά ρε Πούστη, αυτό είναι δράσος. Εμ χρηματοδοτείτε καλά καλά την παράσταση, βάζετε τα ωραία σας λεφτά και πρέπει να κάνεις οντισιόν για να πάρεις το ρόλο. Ελένη μου, τώρα πιστεύω ότι η οντισιόν είναι τυπική. Ο εγωισμός του σκηνοθέτη, ξέρεις, για να πει ότι με διάλεξε. Θα με βοηθήσει όμως λίγο, Ελενάκι μου, θα κάνεις την παραμάνα. Έχει διαλέξει ένα κείμενο, η Ιουλιέτα Παραμάνα. Αφού ξέρουμε, ρε Πέγγι, εγώ από αυτά δεν σκαμπάζω. Άπαπα, ντρέπομαι, μωρέ, δεν μπορώ. Έλα, βρε, Ελενάκι μου, τώρα, ανάγνωση ξέρεις. Κουτσοπίστε, εσύ κι άσυμε εμένα να μεγαλουργήσω καλλιτεχνικά. Κατάλαβα, ο μαλάκας πάλι θα καθαρίσει το μαγαζί. Νικόλα, πάρε λίγο και τα τσόφια, μωρέ. Τουλάχιστον θα έχετε τελειώσει καμιά ώρα πριν αρχίσει να μπαίνει ο κόσμος. Χορηγέ μου, σκηνοθέτη μου. Λοιπόν, Βέγγι, σε ακούω, είσαι έτοιμη? Κεράστε με από εδώ. Εσύ, Ελένη, θα μου μιλήσει ποτέ ή μου κόψει και την καλημέρα? Εντάξει, μωρέ, σε συμπαθώ. Και να έχει και σκύλο εκείνο και τον Τζέχοφ, πάνω απ' ότι είσαι ευαίσθητος άνθρωπος. Τον Τζέχοφ τον πούλησα για να φτιάξω το γουρουνοστάσιο. Τώρα έχω ένα γάτο, το Μολιέρο, τον βρήκα στον δρόμο. Έλα, βρε, Νικόλα, βάλε ένα ποτό στον άνθρωπο. Θα διαβάσω κι εγώ, πρέπει να έχει πει για να τα αντέξει. Έλα, έλα, βρε, Ελένη. Έλα, πάμε. Παραμάνα μου γλυκιά, Θεέ μου, τι θλίψη δείχνεις, κι αν τα νέα σου θλιβερά, πες τα χαρούμενα. Αν είναι καλά, χαλάς τη μελωδία τη γλυκιά τους, αν μου τα παίζεις με κατσουβιασμένα μούτρα. Θεέ μου, κύβαλα από να έχω, το κεφάλι μου, το κεφάλι μου, το κεφάλι μου. Χτυπάει σαν άτρα να γυρίσει κύριο κομμάτια. Κυράκι μου απ' άλλο μέρος, άχυράκι μου, άχυράκι μου, άχυράκι μου. Ανάθεμάσαι που με στέλνει να γυρίζω, να βρεθάνω, λέω να φάνω κάτω. Άχυράκι μου, άχυράκι μου. Φτάνει, φτάνει, φτάνει. Ενθουσιαστήκατε, ε. Κατενθουσιάστηκα. Εσύ, Μάνθο. Ναι, κι εγώ. Αυτή η νέα Porsche έχει ένα design. Μάνθο! Τι, πολύ καλό, πάρα πολύ καλό. Όχι μόνο καλό, χορηγέ μου, όχι μόνο καλό. Αυτό που μας συμβαίνει αυτή τη στιγμή το θεωρώ τεράστια τύχη. Βρήκαμε την πρωταγωνίστρια για την οποία θα μιλάει αύριο όλη η Ελλάδα. Μπορεί και η Ευρώπη. Μπορεί και η Θήλιος. Βρε Γιάννη μου, υπερβάλλεις λίγο, αλλά θα προσπαθήσω να φανώ αντάξια των προσδοκιών σου. Ναι, Πέγγι μου, ναι, Πέγγι μου. Κι εγώ το πιστεύω. Αν δουλέψεις πολύ σκληρά, θα είσαι μια ικανοποιητική παραμάνα. Τι! Ελένη. Ελένη μου ήρθε ο Τεπέτακλας. Ποιος ήρθε? Ο Τεπέτακλας, βλέποντας την ιδανική Ιουλιέτα μπροστά μου, στο πρόσωπό σου. Ρε παιδιά, έχει το πρόσωπό μου καμιά Ιουλιέτα? Γιατί το πρωί εγώ είχα δει ένα μπιμπικάκι. Να το λέω, το έχω. Ελένη, έχεις ένα ιδιόμορφο ταλέντο.
Έχεις αυτό το μετακαινούργιο που ζητάει η εποχή μας. Μανθώ! Τι δεν το πείπες, λέει αυτός. Εμείς δηλαδή χώνουμε τα λεφτά μας και δεν θα παίξω εγώ η Ριέτα. Γιάννη μου, κοίταξε, καταλαβαίνω ότι εσείς οι καλλιτέχνες είστε ιδιόρυθμοι άνθρωποι, αλλά πώς να χρηματοδοτήσω μια παράσταση που η πρωταγωνίστρια δεν έχει ιδέα. Γιατί έχει δικιά σου. Σκάσε, βλαμμένε. Σιγά, ρε παιδιά, μην αρπαχτείτε κιόλα. Είναι γνωστό τι τρέλα κουβαλάει ο Γιάννης. Σιγά, μην δεχτώ εγώ να παίξω η Ριέτα. Δεν καταλάβατε. Αν δεν παίξει, Ελένη την Ιουλιέτα. Δεν την ανεβάζω εγώ την παράσταση. Πάνω απ' όλα είμαι σκηνοθέτης με άποψη. Ελένη, πίστεψε με. Έχεις αυτό το μη ηθοποιός που χρειάζεται το σημερινό μη θέατρο για να διαμορφώσει το αυριανό μη κοινό. Και μη χειρότερα. Και μη χειρότερα. Ο τρόπος που ρίχνεις την ατάκα είναι σαν αυτήνης. Όχι, ρε. Δεν έφτιανα την ατάκα. Το τσόφλι έφτιανα. Και το τσόφλι έφτιανες και την ατάκα έφτιανες και τον κόσμο θα φτύσεις. Καλά, θα έρχεται ο κόσμος δηλαδή να πληρώνει στήριο να με βλέπει εμένα του ρίχνω ροχάλα. Ελένη, είσαι με τα πρωτοπορία. Τα σειραίουν τα πλήθη για να σε αποθεώσουν. Μανθώ, πέταξε τον έξω! Κάτε ρε, παιδί, εδώ κάνουμε και business. Άμα είναι να σειραίουν τα πλήθη, να τη συζητήσουμε και αυτή την εκδοχή. Μανθώ! Μπέγγι! Γιατί δεν είσαι συνεργάσιμη. Η Παραμάνα είναι ένα σπουδαίο ρόλο του παγκόσμιου ρεπερτορίου. Σοβαρά μιλά τώρα. Το παίζονται χοντρέ και άσχημε καρατερίστε. Ναι, το παίζονται χοντρέ και άσχημε καρατερίστε. Όχι αναγκαία. Τον έχει παίξει και αυτή η θαυμάσια Ζήνη. Η Τζέσι Παπουτσί. Τώρα αυτό δεν θα το σχολιάσω. Αλλά ό,τι και να λε κι εσύ, η Ελένη δεν είναι ψώνιο. Να πάρει το ρόλο από την καλύτερη τη φίλη. Και βέβαια δεν είμαι ψώνιο. Άκου εγώ να είμαι ψώνιο. Τώρα πάλι να στερήσω και την Ευρώπη από μια τέτοια πρωτοποριακή δημιουργία. Τώρα που το θυμάμαι, στο Ολυμπιαγωγείο είχα παίξει Σιλιάνα στο Χριστό ένα πρόβατο. Καλά, ε, χαμός. Τέτοιο βέλασμα μου λέγανε οι δασκάλες μου, χρόνια δεν είχαν ακούσει. Και λες να είχα θέσει από τότε τις βάσεις του μη θεάτρου. Βέβαια. Μανθώ, αυτή η παράσταση δεν πρόκειται να γίνει ποτέ. Θα είναι μη παράσταση. Πάμε, Μανθώ. Ναι, αγαπούλησα μου, θα τη μιλήσω εγώ. Αν είναι να κάνουμε κάτι εμπορικό, θα την ψήσω να κάνει αυτή την παραμάνα. Έλα. Και για Ρωμαίο. Για Ρωμαίο θέλω κάτι σαν τον Απόστολο Γλέτσο. Τι λες, αγάπη μου, αυτό είναι πάρα πολύ ακριβώς. Εδώ κάνει διαφημίσεις σε φριτέσες, ψαρομεζέτες και πουκάμισα. Δεν είναι καταξιωμένο παιδί. Καλά, δεν είναι. Δεν είναι δυνατόν. Αφού θα μα βγάλει τα παράθυρα απ' έξω. Εγώ είπα τον Απόστολο. Δεν ήθελε ένα Ρωμαίο ταυραντισμένο. Ωραία. Έλα να σου. Τι να. Πώς είναι ο Μπάρμαν. Ο Μπάρμαν τι. Έτσι κάπως τον θέλω. Θα παίξω Μπάρμαν. Και τώρα που το σκέφτομαι είναι με τα πρωτοποριακό να παίξει και το παιδί. Με τα πρωτοποριακό. Βεβαίω με τα πρωτοποριακό. Διότι στι κάνει να θυμάσαι καλά. Το χρυσό φοινίκα τον πήρανε δύο ερεστέχνε. Ερεστέχνε το πήρα το. Τι μου λε, Ερεστέχνε. Είσαι πάρα πολύ βεβαίω χορηγέ. Δεν μου λε, για τότε μου τη χάρη. Δεν δέχομαι ερεστέχνε στο δύο σώμου. Άι μωρή πρωτοπορία. Συγχαρητήρια, Μάνθο. Ξεκινάς λαμπρά τις νέες επιχειρηματικές σου δραστηριότητες. Με την καρσόνα Α στο ρόλο της Ιουλιέτας, την καρσόνα Δ στο ρόλο της Παραμάνας και τον Ινοχώ στο ρόλο του Ρωμαίου, ασφαλώς αυτή η κωμωδία θα έχει τεράστια απήχηση. Πώς δεν είναι κωμωδία, αφού θα γελάσει και το ποικιλόχρωμον Ερήφιον. Το παρδαλό κατσίκι βλάκα που για μια ακόμη φορά θα σπαταλήσει τα λεφτά του πατέρα σου, ανεύθυνε. Α, στο καλό πια, ηλίθιε. Σκάσε. Καλώς την εξωτική Χαρακάξα. Πάπα, συγγνώμη. Καλώς τη Μαρίκα Κοτοπούλη. Και σοβαρολογώ. Θα πρέπει να μαντήσατε αρκετές κότες για να πετύχετε αυτό το εντυπωσιακό αποτέλεσμα. Κωνσταντίνε, κόψε την μπάλα και φτιάξε μου ένα γιαούρτι με τροπικά φρούτα δάσους. Επίσης, βάλε μου και ένα ποτήρι σαμπάνια. Αυτό διάβασα είναι το πρωινό της Γκουίνεθ Πάλτρου. Αυτό θα τρώει και η Ελένεθ Βλαχάκου. Ελένεθ Βλαχάκου. Τι λες, ευλογημένη, που είναι το θυμιατό να σε σταυρώσω. Γιατί, Κωνσταντίνε, σκέφτομαι να εξάγω το ταλέντο μου. Καλό δεν είναι το Ελένεθ Βλαχάκου για διεθνή καριέρα. Δεσποινής, αν συνεχίσετε έτσι θα φάτε πολλές ντομάτου. Βέβαια, τώρα που το σκέφτομαι, η Γκουίνεθ, η συνάδελφος, είναι σταρ, ενώ εγώ είμαι μετά σταρ. Κανένα πρόβλημα, υπάρχει λύση. Λοιπόν, αφού φάω τα τροπικά φρούτα και πιω και τη σαμπάνια, καπάκι θα κατεβάσω και ένα σπλινάντερο να έρθει το χολιγουντιανό κατεστημένο πάνω στην πλάκα του. Δεσποινής με τα στάρ. Αν θέλετε, βγάλτε την ηλεκτρική και σκουπίστε, γιατί μαδάει αυτή η ρόμπα και γέμισε το σπίτι με τα πούπουλα. Καημένο κατεστημένο, τι μπορείς να καταλάβεις εσύ από μεταμοντέρνο. Εσύ με τα βίας καταλαβαίνεις το μοντέρνο. Να έχεις υπόψη ότι κάποια μέρα θα μαζεύεις ένα-ένα αυτά τα πούπουλα να τα βάλεις στο μουσείο. Ένα-ένα. Ασφαλώς. Τα απομεινάρια της ρόμπας μιας ρόμπας. Δικό σας χιούμορ. Ας σοβαρευτούμε, Ελένη. Έχεις φάει μεγάλη πετριά, κορίτσι μου. Μωρή, κατά κουζίνα έχεις λυσάξει από τη ζήλια σου, γι' αυτό τα λες αυτά. Άε τώρα, άνοιξε την πόρτα. Τι προστακτική είναι αυτή, Ελένη. Προστακτική της μεταντίβας. Μεταξύ μας, νομίζω ότι συντόμως θα μετακομίσεις στο μεταδρομοκαίτιο. Καλά, λες πολλά και δεν μπορώ να σε ακούσω, θα ανοίξω εγώ αυτή τη φορά. Αλλά να έχεις υπόψη ότι μέχρι να ανεβάσω το κασέ μου και να προσλάβω ένα ινδοξυπόλυτο να ανοίγει την πόρτα, θα ανοίγεις εσύ. Θα σε κάνω το μεταμπάτλερ μου, μετά κατά κουζίνα. Με τα μπάτλερ ο επίκουρος καθηγητής της βυζαντινολογίας, αλλά δεστάτη! Μετανοείτε, δαιμονισμένες!
Μωρένη κύριος συμβούλεται απολέσε. Παλαιόθεν το είχε απολέσει, αλλά τώρα το παραπόλεσε. Παναγία μου! Συγγνώμη που δεν σου άνοιξε ο ινδός. Προχωρημένο το Λουκ. Άντε μωρή, προχώρα μέσα. Ελενίτσα μου, καλά μάψα ανάφωνη τα νέα που μου είπες. Σε διάλεξαν για τέτοιο ρόλο. Πρέπει να είναι πρωτοποριακή αυτή η παράσταση, γιατί συνήθως την Ιουλιέτα την παρουσιάζουν σαν μια ευαίσθητη και αριστοκρατική παρουσία, ενώ τώρα. Ενώ τώρα τι, Ματίνα? Σαν μια Ιουλιέτα Φίτο Τίντο. Α, δεν την ξέρω τη συνάδελφο, αλλά όντως έχω σκοπό να πρωτοπορήσω. Απλώς δεν έχω βρει τον τρόπο με τον οποίο θα πρωτοπορήσω. Ξέρεις, όλοι οι πρωτοπόροι συνάδελφοι, Μάρλον Μπράντο, Όρσον Ουέλς, εγώ, συνήθως το ρόλο το βρίσκουμε στην πρόβα. Πλάκα έχεις βρει, Ελενίτσα. Όχι, Ελενίτσα, όχι, Ελενίτσα. Αφεντικά και δούλη τα ίδια σκατάγυλα με ούλη. Άνοιξε την πόρτα, σκατώ. Δεν είμαστε καλά. Δεν είμαστε καλά. Ξέρεις τι είναι αυτή. Καλοκαιριάτικα βρήκα να γίνω στάρ. Πού είναι η μούσα μου? Εδώ είμαι, δάσκαλε. Άφησε την κόπιτσα και λέω να σου πω. Την πια? Την παραμάνω, τέλος πάντων. Λοιπόν. Κάτσε. Τι όλα αυτά. Το διάβασα το εργάκι, ναι, και έχεις απόλυτο δίκιο. Καλούτσικο είναι, βρε. Μια χαρά. Μόνο που έχει μια μικρή αδυναμία. Οι άλλοι ρόλοι μιλάνε πολύ. Αυτός ο Ρωμαίος έχει κάτι μονολόγους κουμούτσες. Έξαλλη έγινα. Να σου πω, θα τους περιορίσουμε. Είμαι ή δεν είμαι η πρωταγωνίστρια, τέλος πάντων. Είμαι, βέβαια, βέβαια είσαι. Άντε, μη χέσω. Λοιπόν, όπως είπαμε, θα τους περιορίσουμε. Άντε, βρε, ψώνιο που θα διορθώσει και το Σέξπιρ. Το μόνο λάθος, η μόνη αδυναμία που έχει το έργο είναι που ο Ρωμαίος δεν ερωτεύεται την καλή γραμμή Θεογκόμενα Παραμάνα. Και ποιος σου είπε ότι είναι καλή γραμμή Θεογκόμενη Παραμάνα? Γιατί, Γιάννη, αυτό την παίξω εγώ. Ναι, αλλά πώς θα την παίξεις? Θα σου προσθέσουμε ψεύτικα στήθη, κοιλιά και οπίστια. Είναι το μόνο κλασικό που θα κρατήσω από το έργο. Σωστό. Η Παραμάνα. Πρέπει να είναι μια χοντρή καλοσυνάτη βάβο. Τι γίνεται, Βλαχάκο? Τι δουλειά έχει αυτό το άθλιο μπουλούκι εδώ μέσα? Δεν πιστεύω να σου πέρασε το μυαλό ότι για τα καραγκιουζιλίκια σας θα κάνετε πρόβες εδώ. Ηρεμήστε, κύριε Κατακουζίνε. Μόνο μια πρώτη ανάγνωση συμφωνήσαμε να κάνουμε εδώ. Γιατί στο γουρουνοστάσιο γίνονται ακόμα κάτι επισκευές. Κυνηγάμε δύο γουρούνια. Και έπειτα, όταν η διασάρκηση είναι πρωτοποριακή, τι να κάνεις? Την πρώτη πρόβα την κάνεις στο σπίτι για να μην αισθάνεται και ο υπόλοιπος θείας ως κουμπότρυπα. Η θειασάρχης, άμα τα πάρει όμως το κρανίο το αίσθημα του παραγωγού, η θειασάρχης θα πάει από εκεί που ήρθε. Γιατί τόσα νεύρα, γκαρσόνα μου? Δεν εξυμνείτε τον ύψιστο που σας δόθηκε η ευκαιρία να δολοφονήσετε ένα από τους μεγαλύτερους ρόλους του παγκοσμίου ρεπερτορίου? Παραβλέπω το δολοφονήσετε και χαίρομαι πάρα πολύ που κι εσείς βρίσκετε το ρόλο της Παραμάνα σπουδαίο. Θα προφτάσετε όμως μέχρι την παράσταση να πάρετε 40 κιλά, γιατί η Παραμάνα πρέπει να είναι τόφαλος. Εσύ, Νικόλα μου, πώς αισθάνεσαι που θα παίξει το ρόλο που έπαιξε και ο Λεωνάρντο Ντικάπριο? Πρέπει να αισθάνεται στα νερά του, αφού η παράσταση θα είναι τιτανικός. Αχ, βρε Γιάννη μου, αυτόν εννοούσα που σου έλεγα να τον πάρουμε τηλέφωνο να συμπροταγωνιστήσουμε. Νομίζω ότι είναι η ώρα αυτό το μεξιάρικο να κάνει και κάτι πρωτοποριακό. Ναι, και θα δεχόταν να τα κάνει όλα και πρόβες και παραστάσεις με 100 χιλιάρικα. Όχι που είχα εγώ ανάγκη να ξεπληρώσω τα γραμμάτια της μηχανής και με βάλατε να κάνω τον μπόζο. Τι λες, βρε Νικόλα μου, καλύτερο σας αυτή την παράσταση. Τι είπες, τι είπες? Τίποτα, λέω, πού να το ξέρω ότι θα ήσασταν εδώ όλοι οι αγαπημένοι μου φίλοι μαζεμένοι να φέρνε ένα ταψί παστίτσιο, βρε παιδιά. Δεν το θέλω το παστίτσιο, εγώ κάνω δίαιτα. Να το φέρεις να το φάει η Πέγκη που στο ρόλο παίζει μια τοφάλα. Λαχάκου, μέχρι εδώ και μη παρέχει. Μάζεψέ τους και δρόμου. Σταματήστε! 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 Βρήκα τελικά την άποψη με την οποία θα δώσουμε μια μπουνιά στην αστική αντιμετώπιση του Σέξπιρ από τους Ατάλαντους. Εμείς το έργο δεν θα το παίξουμε στη Βερόνα. Όπα! Και πού θα το παίξουμε, στην Αγκώνα? Όχι. Για να τονίσουμε τη διαχρονική ταυτότητα του μηνύματος, θα το τοποθετήσουμε στα Βαλκάνια. Ο Ρωμαίος θα είναι ένας Σέρβος στρατιώτης και η Ιουλιέτα μια Κοσοβάρα προσφυγοπούλα. Καταπληκτικό! Και ο Κλίντον θα παίξει το Τιβάλτο, ο Μιλόσεβιτς θα παίξει το Μερκούτιο και η Μαντλίνο Μπράιτ θα παίξει το πατέρα Λαβρέντιο. Δεν ξέρω αν θα βομβαρδίσει τον Άτο. Ο Σέξπιρ πάντως θα βγει οπωσδήποτε από τον τάφο του και θα σας βομβαρδίσει, βρε! Εντάξει, έλεγξε όλο το τετράγωνο. Είσαι σίγουρη δεν είδες κανένα παπαράτσι? Όχι, όχι, κανένα με φωτογραφική μηχανή. Μόνο κάτι Ιαπωνέζες που με ρώτησαν Where is Acropolis? Το κουδούνι. Μην ανοίξεις. Θα λύσω τη σιωπή μου όταν αποφασίσω εγώ. Μα τι λες, Ελένη? Τίποτα, κάτι δικά μου, καλλιτεχνικά που να καταλάβεις εσύ. Πάντως, βρε Ελένη μου, σκεφτόμουν ότι να, εσένα σε βάζουν να παίξεις χωρίς να έχεις κάνει σχολή. Τον Νικόλα το ίδιο. Μήπως θα μπορούσα κι εγώ να δοκιμάσω για να σπάσει αυτή η μονοτονία της ζωής μου? Τι να δοκιμάσεις, Ματίνα, τι να δοκιμάσεις?
Χριστέ μου, κάτι ψώνια που υπάρχουν σε αυτή τη δουλειά. Αν είναι δυνατόν ο κάθε τη χάρπαστο να γίνεται ηθοποιό. Ξέρετε, έχω τραβήξει εγώ για να φτάσω στον τόπο που έφτασα. 4 λεπτά οντισιών πέρασα. Αχ, ναι, βρε, Ελένη μου, συγγνώμη, μη με παρεξηγεί. Εγώ δεν βάζω τα μούτρα μου, είσαμε σνά, αλλά να σκεφτόμουν μήπω θα μπορούσα κι εγώ να αγγίξω λίγη από τη μαγεία αυτού του ονείρου. Ε, καλά, αυτό γίνεται. Θα μιλήσει το μαυρέ για μένα. Και τι τον ενδιαφέρει το μαυρέ, έμπηγε μου. Ή πια. Ρε, τυχερό κορίτσι. Θα με ντύνεις, θα με χτενίζεις, θα με ξεσκονίζεις, θα μου πλέσει για καναβρακί. Πήγαινε τώρα μέσα στο μπάνιο και ετοίμασε μια λεκάνη να μου κάνεις ποδόλουτρο. Δεν μου λες, κανένα γκάλο ξέρεις να κόβεις. Χωριέ μου! Σκηνοθέτη μου! Αυτό δεν είναι θέατρο, Μάνθο. Δεν το βλέπω, σκηνοθέτη μου. Είναι ο λαός της τέχνης. Όπου οι ηθοποιοί μίστες παίρνουν διελαίου και φόβου την κάθαρση των παθημάτων. Άλλος Κωνσταντίνος με βρήκε. Εμένα, παιδιά, μην μου λέτε τέτοια. Εμένα, μα θέλετε να κλείσω ένα πρώτο τραπέζι στο Τερζή να γίνει κόλαση. Και να θέλω να γίνει κόλαση! Να βασανίζεται ο θεατής από τα μηνύματα με τα οποία θα τον σφυροκοπάει παράσταση συνεχώς. Γιάννη μου, σκηνοθέτη μου. Χωριέ μου. Μην τους σφυροκοπάμε κιόλας τους ανθρώπους. Φτάνει που θα κάνουν σε αυτούς τους πάγκους και θα πιάνουν το κόλος τους. Δεν μας ενδιαφέρουν οι θεατές που θέλουν να κάθονται σε καρέκλες και σε πάγκους. Εδώ σκέφτομαι σε μια επόμενη φάση. Να πετάξω τις καρέκλες. Να πετάξω και τους πάγκους και οι θεατές να είναι όρθιοι. Ωραία άποψη, σκηνοθέτη μου αυτή. Μάμε, Νικόλα, μίμο. Νικόλα! Ρε, Νικόλα, κοιμήθηκε. Μα. Πόσο άσχετοι άνθρωποι είσαστε. Ρε, Νικόλα, κοιμάσατε να κάνεις τις φωνητικές ασκήσεις. Όσο σκέφτομαι ότι εσείς οι ερασιτέχνες θα παίξετε τους πρώτους ρόλους και εγώ θα σας κάνω σιγόντο, εγώ που έχω αφοσιωθεί στην κουλτούρα, μου έρχεται να τσιρίξω. Όχι, ρε Πέγκη, μην τσιρίζεις. Τρεις μέρες αυτό κάνει συνέχεια. Μανθώ, σαν παραγωγός που είσαι, με βάλει την τάξη. Όσοι ηθοποιοί δεν έχουν έρθει στην ώρα τους, να πληρώσουν πρόστιμο. Δεν σου πω να χάσουν για το ρόλο. Μα τι σκοντάρια είναι αυτά! Ανοίξτε καλά καμία βλήκα! Εδώ είναι τα μαύρα γυαλιά, βρε Ελένη! Μα δεν εννοείται πρωτοποριακός καλλιτέχνης, Ματίνα, χωρίς μαύρο γυαλί. Βλέπε τη Ρούλα Πατεράκη, τη Λούλα Αναγνωστάκη, το Stevie Wonder. Αυτός είναι τυφλός. Ρε Ματίνα, δεν μας σχέζεις! Μια μαλακία, πας να περάσεις το τούκου! Ήρθες, ταλεντάρα μου! Ήρθες, σκηνοθετάρα μου! Ήρθε η ταλεντάρα σου, Γιάννη, αλλά με 2 ώρες καθυστέρηση! Βλαχακή, σε παρακαλώ πάρα πολύ, μην ξαναργήσεις! Εμείς δεν είμαστε Δευτέρας διαλόγης να περιμένουμε! Καραχυσαρίδου, αν έχεις πρόβλημα να περιμένεις, αύριο κάνω οντισιόν και προσλαμβάνω μια άλλη για το ρόλο της Σακοράφας. Συγγνώμη, της παραμάνας. Μανθώ, την ακούς, έχει αποθρασιθεί τελείως. Επέλαμε την τάξη. Ελάτε ρε κορίτσια, είστε φίλες. Μη μάλλον τώρα συνέχεια. Μα δεν την ακούς, με λέει συνέχεια καραχυσαρίδου. Ενώ ξέρει πάρα πολύ καλά ότι το έχω κόψει και το έχω κάνει Πέγκι καλά. Πέγκι που καρά είσαι, πουκαριάρα μου. Ας μην είχες κόμενο τον παραγωγό και θα σου έλεγα, ούτε κομπάρσα δεν θα έπαιζες. Ενώ εγώ με το φυσικό και πηγαίο με τα ταλέντα μου έγινα με τη μία πρωταγωνίστρια. Μανθώ. Ελάτε, θα αφήσουμε τώρα αυτά. Είναι καιρός να μπούμε στην ουσία της δουλειάς. Σε λίγο ξεκινάμε πρόβα. Να ρίξω πρώτα μια ματιά στο καμαρίνι μου, αμπηλιές. Α, τι κάνω, Νικόλα. Γεια σε, Ρωμαίο. Άμα πεινάσεις, έχω σιροπιτάκια. Τι κολοτρίδα σε, μωρή, αμπηλιές. Πάμε να δούμε το καμαρίνι μου. Το καμαρίνι μου. Δεν το κατάλαβα αυτό. Όλο και όλο κάτω είναι ένα καμαρίνι. Όχι, αγάπη μου. Ευτυχώς που φύγαν, Παναγίτσα μου, να γίνει λίγο ησυχία. Είσαι σίγουρος ότι με αυτό το θεία σου θα κάνουμε επιτυχία. Βέβαια. Άλλωστε η ηθοποίη είναι δευτερευούς σημασία στο θέατρο. Αυτό που μετράει είναι η σκηνοθετική άποψη. Χορηγέ μου. Ναι, καλά. Τώρα ένα άλλο θέμα θέλω να σου πω ότι όσον αφορά την επιλογή των υπόλοιπων ηθοποιών, θα ήθελα σαν παραγωγός να την κάνω εγώ. Όχι για τους άντρες. Για τα κοριτσάκια. Ποια κοριτσάκια. Για τα κοριτσάκια. Για την επιλογή των κοριτσιών θα κάνω μια οντισιόν. Ποια οντισιόν. Θα βάλουμε κανένα μπαλετάκι έτσι για να χαρεί το μάτι του θεατήρου, παιδί μου. Μπαλετάκι. Δεν κακό. Δεν το πιστεύω. Ένα μόνο καμαρίνι για ολόκληρο θεία σου. Και εγώ δηλαδή πρωταγωνίστρια θα στριμωχτώ με ένα τσικό. Είμαι, δεν είμαι πρωταγωνίστρια, τη χέσω! Με χέσε, Ελένη, με χέσε. Εδώ είναι όχι πρώτο μου η θέατρο, Βλαχάκη. Εδώ κάνουμε ποιότητα. Τα πεντετηλίκια σου στην Ιπποκράτους. Αυτή η λεπτομέρεια της ποιότητας μου διέφευγε. Λοιπόν, ας δείξω ομαδικό πνεύμα. Εγώ θα πάρω αυτή εδώ τη μεριά. Σοβαρά μιλάς. Και οι υπόλοιποι που θα πάμε. Οι υπόλοιποι, πώς θα είστε, βρε αδερφέ, καμιά 15 αριά. Ορίστε, ας κοιταχτείτε αυτό τον καθρέφτη. Για να μην κάνω πια τι
Τι είναι, Κωνσταντίνε μου, και με διακόπτης, είναι πληγμένος στη show business. Μάρθο, μάζεψε την πρωταγωνίστριά σου. Ήταν που ήταν αφόρητος η κατάσταση στη δικία μου, τώρα έχει γύρει αφόρητος στο τετράγωνο. Έχει ψωνιστεί τα μάλα, Μάρθο! Έτσι είναι οι βεντέτες. Από τη στιγμή που τα φέρνουν στο ταμείο. Ποιο βρε, Μάρθο. Έχετε πάθει όλοι οπαδική παράκρουση ότι θα υπάρξει έστω και ένας θεατής που θα κόψει εισιτήριο για να δει την Ελένη Βλαχάκη να παίζει την Ιουλιέτα. Μα και ένας κατά τύχη να μπει στο θέατρο. Αν δει την καρσόνα να παίζει την περίφημο σκηνή του μπαλκονιού, θα της φωνάξει πίδα! Πίδα! Το μεταθέατρο θα πάει τέλεια, Κωνσταντίνη μου, μην ανησυχείς καθόλου. Αλλά τώρα με διέκοψες, διότι έχω οντισιόν. Οντισιόν? Ναι, οντισιόν. Περίμενε. Κορίτσια, είστε έτοιμες? Για έλατε έξω. Αυτές οι ξεήγκλωτες μηνυφορούσες. Διαλέγω κορίτσια για να κάνω τις φίλες της Ιουλιέτα στο έργο. Μάρθο, το Ρωμαίο και την Ιουλιέτα θα ανεβάσετε ή τα καλυστία του Αντένα? Ψ, να σου πω. Μην σου ξεφύγει τίποτα στην πίκη και εκτεθούμε, εντάξει. Κορίτσια, είστε πάρα πολύ ωραίες ώρες. Σας ευχαριστώ πάρα πολύ. Θα σας ειδοποιήσω όταν χρειαστώ. Μπορείτε να πηγαίνετε. Ευχαριστώ πολύ. Εσύ, Ποπάκι. Μπορεί να περιμένεις μέσα. Το Ποπάκι. Θα ρίξει ο Θεός φωτιά και θα σε κάψει, σάτιρε, που υπόσχεσαι ρόλους σε αυτά τα λιθοβολημένα κοράσια για να έρωτα τροπής μαζί τους. Όχι, γιατί το βλέπω και εμπορικά το θέμα, Κωνσταντίνε μου. Το έργο είναι πάρα πολύ ωραίο. Έχει και αυτό το πιασάρικο το love story. Θα κάνει και τις παπαριές του ο Μαυρέας. Θα μα δείξουμε και λίγο μπουτάκι, δεν νομίζω. Θα σπάσουν οι πόρτες. Θα σπάσουν απαγανακτισμένους θεατρόφιλους που θα θέλουν να σας νελιτσάρουν, βρε. Και πρωτοπόρος θα είμαι εγώ, αρχιλιλιτσαριστής. Μην είσαι παλιωμοδίτης, Κωνσταντίνε μου. Σε παρακαλώ πάρα πολύ, εξυγχρονίσου. Και τώρα περίμενε, θα σου δείξω την καινούργια μου ανακάλυψη. Δύο λεπτά. Αδριάννα, έλα μέσα. Τι παιδάκι μου, ποια σου θυμίζει? Ποια πρέπει να μου θυμίζει δηλαδή? Δεν είναι η ρούλα φτιστή σε μικρότερη ηλικία? Ότι θα έπρεπε να ξέρω κάποια ρούλα και θα έπρεπε να ξέρω και τη φτιστή της. Κατάπτυστε. Η κορομιλά, βρε, αν είδε. Και τώρα κοίταξε εσύ πως εγώ θα εμπλουτίσω την παράσταση. Όταν λοιπόν βγαίνει η Ιουλιέτα και είναι η πιο ωραία στο χορό, θα βγαίνει και η Αντριάννα και θα της λέει: Μπράβο, είσαι καλύτερη. Και όταν μετά τα φτιάχνει με το Ρωμαίο, θα της ξαναλέει: Μπράβο, έκανες την τύχη σου. Οι ελέφαντες πότε θα βγαίνουν, πριν ή μετά τους κλόουν? Παρακαλώ. Γεια σας, είμαι ο φωτογράφος. Κι εγώ είμαι ο βυζαντινολόγος. Πού μας οδηγεί αυτή η συζήτηση? Με κάλεσε κάποια Ελένη Μπλαχάκο να τη φωτογραφίσω. Παναγιά μου, παπαράτσι! Μ' ανακάλυψαν! Φύγε κακέ, παπαράτσι! Εγώ με μια αντιστάρ δεν δέχομαι να φωτογραφηθώ. Χριστιανή μου, είσαι με τα καλά σου. Εσύ τον κάλεσε τον άνθρωπο και τώρα τον διώχνει. Α, ναι, το είπε. Ξέρεις, Κωνσταντίνε, εμείς οι αντιστάρ βιώνουμε διαρκώς μια αντίφαση. Δεσποινή Βλαχάκη, είστε πλέον κλινική περίπτωση. Σύνερθε, κακομοίρα μου! Αφού και ο Μπάτλερ μου επιμένει, θα δεχτώ να φωτογραφηθώ. Μόνο που θέλω η φωτογραφία να σπάσει κάθε κατεστημένο. Το βρήκα. Φωτογράφησέ με να φασκελώνομαι. Προχωρημένο. Μήπως χρειάζεσαι και ένα τρίτο χέρι? Έλα, έλα Μπάτλερ, έστω διάλο. Α, Μπάτλερ, πρωτού πας στο διάλο, μπορείς να πας στην κουζίνα και να μου φέρεις μερικές ντομάτες? Λέω στην επόμενη φωτογραφία να αυτοντοματώνομαι. Άσε και στο κοινό να κάνει κάτι. Μην του δίνεις σημασία. Έλα, ξεκινάμε. Ξεκινάμε από το φασκέλωμα. Πάρτα, πάρτα, πάρτα. Πάρτα και εσύ τώρα. Προσεκτικά το έργο, αποκρυπτογραφώντας θα έλεγα τα βασικά νοήματα, διαπίστωσα ότι η παραμάνα μέχρι τώρα αποδίδεται τελείως λάθος. Πιστεύω ότι η παραμάνα κατά βάθος είναι μια νέα, πανέμορφη κοπέλα, κάτι θα έλεγα σαν η μικρότερη αδελφή της Ιουλιέτας. Πού το στηρίζεις αυτό, παιδί μου? Το στηρίζω στο ότι ο εγκόμενός μου βάζει τα λεφτά, Γιάννη μου. Βρε κουτί! Δεν καταλαβαίνεις ότι αυτός ο κόντρα ρόλος θα σε καταξιώσει? Ενώ σκέφτομαι εκτός από τις σαμπρέλες. Να βάλεις και μια κρεατοελιά. Γιάννη! Αχ, ωραία που τα δουλεύεις στο σπαθί σου, βρε Νικόλα. Είδες? Ναι, αλλά τώρα με την καινούργια άποψη που του καρφώθηκε του Γιάννη, πάνε τα σπαθιά, πάει η Βερόνα και πολύ φοβάμαι θα πάει και ο Ρωμαίος κατά διαόλου. Α, μην ανησυχείς. Ό,τι να σας βάλει να κάνετε αυτός ο τρελός, εσύ θα είσαι πάντα ο ιδανικός Ρωμαίος. Αρκεί να βρεις την Ιουλιέτα στη ζωή σου. Μωρία, πηγές. Για να χαμουρεύεσαι με τον Νικόλα, σε πληρώνω. Μα δεν με πληρώνεις. Γι' αυτό είμαι προχωρημένη, γιατί δεν σε πληρώνω. Θα κλείσω κι άλλα να με ντύσεις. Μη χέσω. Σκυλά! Χάριβδι! Παιδιά, παιδιά, παιδιά!
Πηγαίνετε να ντυθείτε. Θα περάσουμε τη σκηνή του μπαλκονιού με κοστούμια. Γρήγορα. Πάρε το. Ευχαριστώ. Άσε με ανεγκέφαλε, τι με τραβολογάς. Όχι, νομίζω ότι άμα δεις επί σκηνής την καινούργια βερσιόν του Γιάννη, θα σταματήσεις να μας βρίζεις. Μιλήστε μου, μέτρα, άφοβα για αυτή τη νέα βερσιόν. Έχω πάρει υπογλώσιο. Κύριε Κατακουζινέ, επειδή επιμένω ότι το μήνυμα του Σέξπιρ είναι διαχρονικό και δεν γνωρίζει σύνορα, έχω φέρει το έργο πιο κοντά στα δικά μας. Ο Ρωμαίος είναι Έλληνας και η Ιουλιέτα Τουρκάλα. Και το μετονομάζω Ρωμιός και Χούλια. Μπυρολάχ. Το υπογλώσιο δεν λειτουργήσε. Μου ανεβαίνει η πίεση. Κωνσταντίνε μου, σε παρακαλώ πάρα πολύ. Έλα, κάτσε να το δούμε. Μα τι να κάνω. Να δούμε τη σκηνή στο έργο. Είναι φευγάτο. Είναι πάρα πολύ καλό. Τι φευγάτο άνθρωπο είναι. Άκουσε. Ελάτε, ξεκινάμε. Φώτα! Γκέκα! Ωραία, Γκέκα, φύλαξε το κοπάδι, ωραία! Όπα, τι φως είναι αυτό που προβάλλει στο παραθύρι του Σεράι? Μην είναι η Βεζιροπούλα, η Χούλια, η Χανούμ Μπουρέκ! Έλα, μανάρα μου, το να δεις τι θα πει Greek Hot Lover! Μάλθω! Πλάκα, ε! Γκέλ, γκέλ, καϊκτή, Ιαβάς, Ιαβάς, αχ, Ρωμιέ, Ρωμιέ, Νίτσι, Ρωμιέ, μπαμπανί μπράκαν την ιόκμενη άν. Αιγιουλέουσουν, αιγιουλέουσουν, μαγάω η ρουφιάνα, μαγάω. Στο λόγο μου και στα μουστάκια μου τα τρίκια, σε παίρνω, ρε Χούλια. Ω, Ρωμιό Σογλάν, θα σου έλεγα και λγκουρδά, ρε, αλλά δεν μπορώ γιατί δεν έχω μαζί μου τσουτσούφερετε. Σουλτανίν Χούλια, για γέλη μπουρδά με στον οντά κι άσε το Ρωμαίο τον Μπουνταλά. Τι θες μωρή χοντρή, ο χορός σου έλειψε. Αυτό δεν είναι μες στο κείμενο. Γιατί όλα τα άλλα που λέτε είναι μες στο κείμενο. Έχει γράψει ο Σέξπιρ τσουτσούφερετε. Είστε που είστε πανάθλοι ηθοποιοί. Πείτε τουλάχιστον τα θεϊκά λόγια όπως τα έγραψε ο μεγάλος ποιητής. Τη φως προβάλλει εκεί από το παράθυρο. Είναι η Ανατολή και είναι η Ιουλιέτα ο ήλιος. Πρόβαλε η σκότωσε τη φθονηρή σελήνη που κιόλας είναι χλωμή από τον καημό της. Γιατί εσύ η Παρθένα της, η ομορφότερη της. Κύριε Κατακουζίνε, ξέρετε το ρόλο του Ρωμαίου απ' έξω. Μην πλησιάζετε άλλο, σκυροθέτα, γιατί έτσι όπως σας βλέπω με το σπαθί μου έρχεται να σας κάνω σουβλάκι. Ναι, γνωρίζω απ' έξω όλους τους στίχους από όλα τα έργα του Ουίλιαμ Σέξπιρ. Είναι ο αγαπημένος μου ποιητής. Ύπνο στα μάτια σου, στο στήθος σου γαλήνη, ονάμουν τη γλυκό κρεβάτι. Ύπνος και γαλήνη. Σας λέω, έχω μανία με το Σέξπιρ. Ναι, και εγώ έχω μανία με το Σέξπιρ. Χωρίς το πυρ. Πίσω! Τι πίσω? Το αντίθετο του εμπρός. Τι θέλετε, Δεσποινής, μελετώ. Κωνσταντίνε, ήρθα να σου πω ότι αύριο έχω πρεμιέρα. Είναι η πρώτη μου παράσταση. Γιατί φιλοδοξείτε να υπάρχει και δεύτερη μετά το ρεζιλίκι της πρώτης? Α, μην το λες αυτό, το αλλάξαμε το εργάκι. Είπαμε να το κάνουμε κλασικό το ανέβασμα, είναι πιο πρωτοποριακό, λέει ο Γιάννης. Έπειτα μετά την κρίση που πάθες εκείνη την πρόβα, ταρακουνήθηκε κι αυτός λίγο. Δεν ταρακουνήθηκε αρκετά, Δεσποινής. Γιατί αν ταρακουνιόταν αρκετά, δεν θα ανέβαζε καθόλου αυτή την παράσταση. Γιατί το λες αυτό, ρε Κωνσταντίνε? Ξέρεις τη δουλειά έχω ρίξει? Όχι, εγώ για να σου δώσω να καταλάβεις, έχω δώσει με τα μοντέρνες αποχρώσεις στην ηρωίδα. Έχω κάνει μια σύνθεση που από τη μια της έχω δώσει μια ευαισθησία και από την άλλη της έχω δώσει και μια πουτανιά. Πού της την έχετε δώσει ακριβώς, Δεσποινής? Εκεί που κάνει πιάτσα στους δρόμους της Βερόνας? Είναι βλασφημία που καταπιάνεσαι από αυτό το έργο, Ελένη. Αν ήθελε σόνι και καλά να βγει στο θέαμα, ας πήγαινε σε ένα καμπαρέ να βγάλεις τις του κύριε πουτανιές σου. Και ντρέπεσαι, μωρή, κατά κουζίνα. Αντί να μου πεις ένα καλό λόγο που έχω τέτοιο τρακ, μου λες τέτοια πράγματα και μου τσακίζεις τα φτερά. Εκεί που είμαι έτοιμη να ανοίξω διάπλατα τα φτερά μου, να πετάξω και όπως τα πετάω, να φτύνω και τους θεατές από κάτω, εκεί δεν με τσακίζει. Μη με ρεθείς άλλο, Ελένη. Πάντα ήσουν ανεδεστάτη, πάντα ήσουν μια θρασιτάτη μειώνα, αλλά δεν ήσουν ηλίθια. Τώρα τι έγινε θόλος στο μυαλό σου, δεν καταλαβαίνεις ότι εξευτελίζεσαι με αυτά τα δίθεν πρωτοποριακά.
Επιστρέψτε στο ίνο πνευματοποτείων, Δεσποινή. Ξαναγυρίστε στη μόνη δουλειά που σα αρμόζει, γκαρσόνα. Όταν αύριο, ρε, θα με αποθεώνει το κοινό, τότε θα καταλάβει ποια είναι η δουλειά που μου αρμόζει. Και όταν αύριο μεθαύριο μπω και στην επίδαυρο και φέρω τα πάνω κάτω. Δηλαδή, εγώ θα πέσω στι κερκίδε και το κοινό το κατεβάσω και σε κάτω και το στρογγυλό που έχει, τότε θα πει. Σύμμαρτον, βασάνισέ με ορθόδοξα. Βγάλε μου τα νύχια. Βάλε μου βραστά αυγά κάτω από τι μασχάλε. Αλλά μη μου λε άλλα προχωρημένα. Έχω φτάσει στο απροχώρητο, κυρά μου. Νικόλα. Πόσο φαίνομαι με αυτή την περούκα, δεν θα μπορούσα να είμαι η Ιουλιέτα σου. Ναι. Για να σε δω. Α, φτούσου με σε ματιά σου. Πάντα σε συμπαθούσα, βρε Νικόλα, αλλά με αυτή την φουφουλίτσα είσαι το κάτι άλλο. Είσαι ο φουφουλίτσας μου. Ευχαριστώ, ρε Ματινάκη, είσαι πολύ γλυκιά. Μεθαύριο που έχω ρεπό, άμα θες πάμε να φάμε παρεούλα. Αχού, αλήθεια το λες αυτό, Ρωμαίο. Την τελευταία φορά που με κάλεσε άντρας για φαγητό ήταν όταν ο παππούς μου με πήγε στο ζάπιο και μου πήρε ένα κουλούρι. Μωρία, πηγές, πάλι χαζομεράς και βγάλε την περούκα μου αμέσως. Να πας μέσα να μου ράψεις το στρίφωμα από το δεύτερο κουστούμι μου, έχει ξυλωθεί. Τώρα! Σε λίγο! Α, Νικόλα, μεθαύριο που έχουμε ρεπό, θέλω να σου κάνω λίγη πρόβα. Τι να κάνω, αγάπη μου, έχεις πολλές έλλειψεις. Ναι, αλλά μόλις πρότεινα στο Ματινάκι να βγούμε. Ποιο σχέστηκε για τη Ματίνα. Δεν το έχω, Νικόλα, που είσαι ερασιτέχνης. Πρέπει να σε διδάξω. Τουλάχιστον να βγάλω την κοιλιά. Δεν το αντέχω, Γιάννη μου. Θα είναι κεφάλι μου από κάτω. Και όχι τίποτα άλλο. Πώς θα με δει πρώτη φορά έτσι σε αυτό το χάλι. Θα έλεγε ένας θείος μου παρελάς. Και να το δείτε όλοι θα μου το πει. Τόσα χρόνια παρελάς, τέτοιο πάτο δεν ξανάζα. Γιάννη μου, σε παρακαλώ, μην ασχολείσαι με τον πισινό της κάθε κομπάρσας. Θέλω να σου πω κάτι. Έχω μια μεγάλη φοβία. Μήπως αυτή η μία άποψη δεν είναι αρκετά μη. Μήπως πρέπει να είναι λίγο πιο μη. Μην φοβάσαι τίποτα. Όλα θα πάνε καλά. Να δεις που όλοι οι άνθρωποι θα μιλάνε για τη σημειολογική προσέγγιση του Ελισσαβετιανού θεάτρου από τον Γιάννη Μαυρέα. Παρ' όλα αυτά, εγώ χρειάζομαι λίγη πρόβα ακόμα. Νικόλα, πάμε να μας κάνει λίγη πρόβα ο Γιάννης. Μέρια σε χοντρή τον κόλο σου, να διαβώ. Τη μισώ την πυροβολημένη. Εγώ να δεις. Θα με βοηθήσει να την καταστρέψουμε. Αυτό εδώ είναι ύπνος τραβών. Τι είναι αυτό? Τι θα το κάνεις? Τώρα θα δεις. Πού είναι το κέικ που έφτιαξες? Εκεί. Τι κάνεις? Θυμάσαι στο έργο που η Ιουλιέτα πίνει το υπνοτικό και κοιμάται? Τώρα θα κοιμηθεί πριν το έργο. Και ποια θα παίξει το ρόλο της? Μάντεψε. Εσύ? Και τις παραμάνες? Εσύ δεν μου είπες ότι βλέποντας το έργο έμαθες τα λόγια φαρσί. Ναι, αλλά όχι και τόσο φαρσί όσο ο Κωνσταντίνος που δεν του ξεφεύγει στίχος. Λοιπόν, κάνε μια επανάληψη στα λόγια της παραμάνας, γιατί σήμερα θα ανέβεις κι εσύ στο σανίδι. Από ποια θα σχεδιάζουμε? Α, φίλε μου, σε ευχαριστώ πάρα πολύ που ήρθες. Ήρθα κυρίως για να συμπαρασταθώ στην πρωταγωνίστρια. Και όπως ήθιστε στις πρεμιέρες, της έφερα και ένα δωράκι. Α, ωραία, τι της έφερες? Και σε πύληνη τσανάκα. Έλα, Νικόλα, πήγαινε να συνδέσεις όλες τις κουίνες. Νικόλα, Νικόλα, τι έπαθες, κοιμάσαι? Νικόλα! Όχι, μια πίκρα το στόμα μου από το τρακ θα είναι. Αχ, ωραία, να φω λίγο κέικ. Ποιο πίκρα? Ποια πίκρα, Ελένη? Ο Νικόλας τι έπαθε? Τι έπαθε, καλό Νικόλα? Δεν ξέρω. Μήπως είχε άγχος για την πρεμιέρα και πήρε ένα μυστικό. Ναι. Μάλλον αυτό θα έγινε. Δεν είναι τίποτα σοβαρό. Μέχρι αύριο θα έχει ξυπνήσει. Και θα περιμένει το κοινό μέχρι αύριο? Μην μου πείτε ότι θα αναβάλουμε την πρεμιέρα. Δεν χρειάζεται. Αυτό το απρόοπτο μου γέννησε μια καινούργια έμπνευση. Η παράστασή μας έχει βέβαια τα στοιχεία μιας μετακαινούργιας παράστασης. Αλλά της λείπει κάτι χοντρό. Έχουμε τη χοντρή την παραμάνα, τι άλλο θέλουμε? Όχι, δεν εννοώ αυτό. Κοίταξε να δεις. Ο Νικόλας είναι ένας συμβατικός Ρωμαίος. Ενώ ο Κωνσταντίνος. Ο ποιος? Κωνσταντίνος. Παιδιά, τι έγινε, γιατί δεν ξεκινάμε, ο κόσμος αδειμονεί. Το γιαούρτι να το ρίξω τώρα ή μετά? Ρωμαίο μου, χδίσε τον Νικόλα και φόρεσε το ένδυμα που σου αξίζει. Τι λέει αυτός? Σε μένα ομιλεί. Ο Νικόλα τον πήρε ύπνος, εμείς δεν ξέρουμε πώς. Και ξαφνικά ο κύριος Μαυρέας αποφάσισε ότι έτσι κι αλλιώς ο Νικόλας δεν του έκανε για το ρόλο. Αύριο όλη η Ελλάδα θα μιλάει για σένα, ταλεντάρα μου. Είσαι ό,τι πιο μετακαινούριο υπάρχει. Μη συνεχίζεις, κρατάω αγελαδίτσα. Ρε παιδιά, ο Γιάννης έχει δίκιο. Τώρα που το σκέφτομαι, ο Κωνσταντίνος είναι τόσο παλιωμοδίτης που καταντάει να είναι μετακαινούριος. Φοβερό. Όπα, όπα. Τι ντάγκλα είναι αυτή, παιδιά? Όπα. Παιδιά, παιδιά, μη λέμε αλλά κουφά. Ή θα συνεφέρουμε τον Νικόλα ή θα αναβάλουμε την πρεμιέρα. Αν δεν παίξει ο Κωνσταντίνος,
Αυτή η πρεμιέρα δεν θα γίνει ποτέ! Τι λες ρε, τόσα εκατομμύρια έξα, τι τρελάθηκες τώρα! Το διαφορώ! Εγώ είμαι ο καλλιτέχνης! Πηγαίνετε από εδώ! Ό,τι δηλαδή, παιδιά, η δικιά μου πρωτοποριακή καριέρα δεν θα ξεκινήσει σήμερα! Ρε Κωνσταντίνε! Μην τολμήσεις να μου ζητήσεις τέτοιο πράγμα, καρσόνα! Ρε Κωνσταντίνε! Μην τολμήσεις να μου ζητήσεις τέτοιο πράγμα, σαχλό Καζανόβα! Μόνο για απόψε από αύριο θα το τουμπάρω! Είστε γελοί τα μάλα! Αυτά που κοροϊδεύω τόσο καιρό θα τα κάνω τώρα! Εγώ, ο επίκουρος καθηγητής της βυζαντινολογίας! Ένα μόνο σου θυμίζω. Ο εκδότης που παρακαλάς να σου εκδώσει το σύγγραμμά σου είναι κολλητός φίλος του πατέρα μου! Κι εγώ ένα μόνο σου θυμίζω. Ο μεγαλύτερος πόδος στη ζωή σου είναι να κρατήσεις μόνος το σπίτι στο Μαρούσι. Και τι σχέση έχει αυτό δηλαδή? Πώς δεν έχει. Ορκίζομαι εδώ ενώπιον όλων ότι έτσι και παίξεις απόψε στην παράσταση, εγώ παρετούμαι από το σπίτι. Ε? Αμάν, άρχισε να το σκέφτεται. Ρε παιδιά, ρε παιδιά, τι νύστα είναι αυτή? Δεν μου λέτε, πρωτού αρχίσει η παράσταση, μήπως προλαβαίνω λίγο να τον πάρω? Φως προβάλλει από το παράθυρο. Είναι η Ανατολή και είναι η Ιουλιέτα ο ήλιος. Χασμουριέτε, μιλάει. Ο Μίλα πάλι ολόφωτε, άγγελε. Ποιες εσύ με το καρέ? Ελένη, Ιουλιέτα, είναι η κόμωση της εποχής, καλή μου. Μίλα πάλι ολόφωτε, άγγελε! Άμα έχει πιάσει μια νύστα, βράβο είναι αυτό! Μίλα πάλι ολόφωτε, άγγελε! Μίλα καλέ! Ρωμαίο, Ρωμαίο! Ρωμαίο, Ρωμαίο! Συνέχισε! Εγώ θα πρωτοπορούσα, ρε παιδί μου, αλλά μετά με πιάσε νύστα! Ιουλιέτα! Λοιπόν, καλά! Θα πρωτοπορήσω άλλα δύο λεπτά. Ωραία. Άλλη πέση. Αμάν Ματίνα, η Ελένη κάτι έπαθε. Καταστραφήκαμε. Όχι, όχι. Ακόμα υπάρχει κάποια ελπίδα. Υπάρχει. Τι ελπίδα? Τώρα θα δεις. Ιουλιέτα. Ένα καφεδάκι για την Ιουλιέτα. Καφέ. Στέτο. Ιουλιέτα. Ναι. Α, ναι. Τι έλεγε λοιπόν? Καλά είναι από το σπίτι, έχουμε. Δόξα σου ο Θεός, όλα καλά. Mm. Αλλά είναι αυτή η έχθρα των οικογενειών μας. Ποια έχθρα? Η έχθρα που η Μοντέγη με τους Καπουλέτους, η Ιουλιέτα που έχθρα. Τι κάνανε αυτοί? Που δεν μας αφήνουν να χαρούμε τον έρωτά μας ελεύθερη και θέλουν να σε παντρέψουν με κάποιον άλλον. Α, τους πούστιδες. Ελένη, η Ιουλιέτα. Το καφεδάκι της δεσποινίδος Ιουλιέτας. Ευχαριστώ, γκαρσόν του καφενείου της Βερόνας. Έφυγε το γκαρσόν και τώρα η αγαπημένη μου θα πιει το καφεδάκι. Εδώ θέλει πιο δραστικά μέτρα. Τι είναι ρε παιδιά, βρέχει? Ρωμαίο, Ρωμαίο. Γιατί να είσαι Ρωμαίος? Αρνήσου τον πατέρα σου, άφησε το όνομά σου και εγώ θα πάψω να με πια κόρη του Καπουλέτου. Στο λόγο μου σας φέρνω, Ιουλιέτες, και τις δύο. Αλλά δεν ξέρω αν επιτρέπεται η διγαμία στη Βερόνα. Ποια διγαμία, Ρωμαίο? Εγώ είμαι η Ιουλιέτα σου. Αυτή είναι η ηχό μου. Φύγε από εδώ, μωρή ηχό. Γκρεμοτσακίστηκε η ηχό. Έπεσε και ο Μπερντέση μου φαίνεται. Ιουλιέτα, κυρά μου. Σ' αφήνω τώρα. Νομίζω ότι ακούω τη φωνή της Πάρχοντρης της παραμάνας μου. Πάρχοντρο είναι το μάτι σου, μωρή. Έκανα δίαιτα, έγινα η πρώτη κομμενάρα της Βερόνας και το βλέπω στο μάτι σου, Ρωμαίο. Το βλέπω,
Προτιμάς εμένα παρά αυτή την κοτοστούπα. Τι λες, μωρή ψωνάρα! Μη κατέβω κάτω και σου κάνω και τ' άλλο μπατζάκι σόρτς. Τι λες, μωρή ψωνάρα, που το με πεις εμένα ψωνάρα! Έχω τουλάχιστον έχω πάει και σε μια δραματική σχολή. Μπράβο, παραμάνα που πήγες και σε δραματική σχολή. Άντε τώρα πάρε το καφεδάκι σου, να πας μέσα να πεις πήγαινε μέσα. Πήγαινε μορφωμένη παραμάνα. Μπράβο και σε δραματική σχολή η παραμάνα μας. Εγώ τώρα έτσι όπως γίνανε τα πράγματα, σ' αποχαιρετώ Ρωμαίο. Καληνύχτα. Όχι, έτσι απαρηγόρητο θα μ' αφήσεις, καλή μου. Και σαν τι παρηγοριά θέλεις τέτοια νύχτα. Σου δώσα την αγάπη μου. Δώσ' μου και εσύ τώρα. Τι γεια σου αγάπη καλή μου. Σου δώσα την αγάπη μου. Προτού μου τη ζητήσεις. Μόλι τι παρμπούτσα λένε αυτά. Τι μαλακίες κάνω. Αμάν, τι ψώνισμα έπαθα. Λύσαξες να πρωτοπορήσεις. Αυτό έπαθες, Ελένη. Και τι τώρα, αυτό είναι πρωτοπορία. Καλά, είμαστε τελείως ηλίθιοι. Είσαι τελείως ηλίθια και συγχαρητήρια που συνήλθες. Παίξε τώρα μέχρι το τέλος την παράσταση και μετά ετοιμάσου να βρεις σπίτι, Ελένη. Γιατί μου το υποσχέθηκες ενώπιον όλων. Θα μου το παραχωρήσεις το σπίτι. Σιγά μη σου παραχωρήσεις το σπίτι. Επειδή δηλαδή έπαθα ένα καβάλιμα, τώρα θα το εκμεταλλευτείς. Τι λες, ρε. Ποιο θα εκμεταλλευτώ. Εγώ θα εκμεταλλευτώ που προσπάθησα 100 φορές να σε φέρω βλαχάρα. Η Ιουλιέτα. Μα το ευλογημένο φεγγάρι που ασημοβάφει τις κορυφές των δέντρων. Το σπίτι θα μου το δώσεις. Δεν με χαίζεις, Ρωμαίο! Μη με εκνευρίζεις, αν Ελένη, γιατί θα χειροδικήσω. Ναι, ρε. Έλα να παίξω ψηλό. Έλα, ρε. Θα σου πω εγώ. Γκαρσόνα. Θέλω σου τα γυαλιά και θα σε κάνω. Γιάκα μου, κακούρκα! Μόλις κατά κουζίνα! Ρωμαίο! 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 Μωρή κατά κουζίνα δεν πέθανες. Ζω καταραμένη γκαρσόνα, αλλά πολλά τα παΐδια μου και θα έχω μολοπιστεί τα μάλα. Μην μιλάς τώρα. Περίμενε να ρίξω ένα φινάλε. Πέθανε ο Ρωμαίος μου! Πέθανε το καμάρι μου! Πέθανε το στολίδι του σπιτιού! Αχ, θα σκοτωθώ κι εγώ! Λεπίδικο φτερό! Εδώ είναι το θικάρι σου! Θα με λιώσει, Σιμιώνα! Σήκωρα να σώνα! Κάσε, είμαστε πεθαμένοι! Το σκηνοθέτη! Το σκηνοθέτη! Ίσαμε! Με αυτό το χάμερι δώσαμε μια γροθιά στην αστική αντιμετώπιση του Σάξμιρ! Τώρα μήπως θες να χώσουμε άλλη μια γροθιά!